Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News του Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Οι συμμορίες των μαφιόζων δολοφονούν και τρομοκρατούν. Ποιοι εκβίαζαν τον δικηγόρο Μιχάλη Ζαφυρόπουλο. Τέσσερα πανίσχυρα συνδικάτα του εγκλήματος με ξένους εκτελεστές ελέγχουν το λεκανοπέδιο. Αλβανοί, Ρώσοι, Τσετσένοι και Βούλγαροι μονοπολούν τη νύχτα τα ναρκωτικά και την πορνεία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τόμσεν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ζητά νέα μέτρα. Να υπάρξει σύντομα συμφωνία για το ελληνικό χρέος, λέει ο πρώην τροϊκανός τεχνοκράτης. Η ΕΙΔΑΠ διέγραψε χρέη ύψους 565.000 ευρώ από τις ευπαθείς ομάδες. Με τις συντάξεις Ιανουαρίου η επιστροφή των εισφορών υπέρ ΕΟΠΗ εγκρίθηκαν 64 εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή του ΚΕΑ Οκτωβρίου, έως 100 δόσεις και περισσότερες εκπτώσεις για τη ρύθμιση αυθαιρέτων. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Η εκδίκηση του Μητσοτάκη περίμενε να αποδημήσει εις Κύριον για να βγάλει τα άπλυτα της ΕΡΕ και της δεξιάς που στην αρχή πολέμησε και στο τέλος υπηρέτησε με δουλικότητα». Είναι το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας, πολύ ενδιαφέρον και με ιστορική αξία. Το τελευταίο διάστημα έχει τέτοιου χαρακτήρα άρθρα η Κόντρα News. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News του Σαββάτου. Κύριε Μπουλούκο, έρχομαι σε εσάς να κάνετε και εσείς ένα σύντομο σχόλιο για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Παρακαλώ. Επειδή ακούστηκαν αρκετά, εγώ θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος και θα εξάρω τη σημασία που μπορεί να έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε ότι έχει σφιχταγκαλιαστεί ο Ερντογάν με τον Πούτιν. Αγοράζει όπλα από τη Ρωσία. Επομένως, από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια προσέγγιση με την Ελλάδα για να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Το σίγουρο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ θα ξεπεράσουν τις όποιες διαφοροποιήσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικό και αποκλειστικά και μόνο θα προωθήσουν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις έτσι όπως αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή το γεωστρατηγικό πεδίο στην Ελλάδα. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ο Τραμπ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν ακόμη έναν σχεδιασμό όσον αφορά τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξελίξεις σε αυτή. Mm-hmm. Ήδη η Μεγάλη Βρετανία, αμέσως μετά τον Brexit, προσέγγισε και αναζήτησε εκεί έναν σύμμαχο που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά τον είχε και μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναζητήσουν όλες εκείνες τις χώρες θύλακες που θα έχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπήρξαν και στο παρελθόν και έτσι όπως έγινε και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν με όλες εκείνες τις χώρες τις ανατολικές. Mm-hmm. Που μπήκανε χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη προετοιμασία, ουσιαστικά εξυπηρετώντας τον αμερικανικό παράγοντα και την δική του θέση όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα έχει μεγάλη σημασία, σίγουρα για να γίνει αυτή η συνάντηση, ο Τραμπ θέλει να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο είναι εμείς τι θέσεις έχουμε, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις και πώς θα μπορούσαμε εμείς να τις επιδιώξουμε όταν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμη περισσότερο στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν έχουμε αξιοποιήσει σε κανένα επίπεδο ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε την δική μας γεωστρατηγική θέση. Αντιθέτως, προσβλέπουμε και προστρέχουμε συνεχώς στους Ευρωπαίους ενώ από τους Ευρωπαίους δεχόμαστε όλα αυτά τα πλήγματα σε σχέση με την οικονομία μας και την μεταχείριση της κοινωνίας μας. Μάλιστα. Άλλωστε, και μόνο με αυτό κλείνω, ο μόνος σύμμαχος σε αυτό το κύριο αίτημα που πλέον έχει εγκαταληφθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη ρητορική του τουλάχιστον, ήταν το δούνου του όσον αφορά το κούρεμα του χρέους. Το δούνου του, από την άλλη, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους Ευρωπαίους, προτείνει όλα αυτά τα παράλογα μέτρα, ακριβώς επειδή δεν γίνεται το κούρεμα. Σε αυτή τη διελκυνστίδα εμείς δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και απλά αφινόμαστε να τραβάει από τη μια το σκηνή το δούνου του, απ' την άλλη να το τραβάνε οι Ευρωπαίοι δανειστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλούκο. Σπύρο, θες να πεις κάτι για να περάσουμε στα οικονομικά. Ναι, σε μια περίοδο που υπάρχει πράγματι μεγάλη ρευστότητα και δεν είναι και στο καλύτερο σημείο τους και στο πιο αγαθό οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη και θα υπάρχουν και νέες εντάσεις όπως βλέπουμε, μαθαίνουμε και ακούμε
και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό πόλεμο και την αντιπαράθεση, έχει ακόμα και γι' αυτό το λόγο ακόμα μεγαλύτερη σημασία η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και μάλιστα όποιος είναι υπέρ της Realpolitik πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό το δίλημα κεντρική Ευρώπη, Ευρώπη, Αμερική ή Μεγάλη Βρετανία, η χώρα μας το έχει αντιμετωπίσει ιστορικά αρκετές φορές. Μάλιστα. Και δεν μπορείς να αδιαφορήσεις για ένα παράγοντα τόσο σημαντικό όπως είναι ο Αμερικανικός σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον να μην αναλύσουμε ξανά την, ναι, την γεωγραφία και μάλλον την πολιτική γεωγραφία της στιγμής. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Έγινε μια σύσκεψη πριν φύγει ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, στο Μέγαρο Μαξίμου, διυπουργική, για να ενημερωθεί ο κύριος Τσίπρας για την πορεία ελοποίησης των προαπαιτούμενων της αξιολόγησης και ήταν αρκετά σαφής και κατηγορηματικός και θα έλεγα ότι έβαλε γκάζια, ζητάει από τους υπουργούς, για να κλείσει μέσα στο χρονικό όριο που έχει θέσει την τρίτη αξιολόγηση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Τζανακόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Λιάκος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόβλου, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας αρμόδια για την κοινωνική αλληλεγγύη κ. Φωτίου, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ο κ. Ξανθός και ο κ. Πολάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδης Ακαλώτου κ. Παπακωνσταντίνου και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού κ. Παπαγιαννάκος. Η κυβέρνηση έχει θέσει χρονοδιάγραμμα. Φίλες και φίλοι, είναι το μεγάλο θέμα της προσεχούς περίοδου για την υλοποίηση των 95 προαπαιτούμενων εντός του τρέχοντος έτους, εντός του 17. Και από την άλλη, κύριε Μαριά, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκλείει κάθε ενδεχόμενο, ο κ. Τζανακόπουλος, κάθε ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων το 18 και μάλιστα παρέπεψε και στις διευκρινήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν ζητούν νέα μέτρα για την Ελλάδα. Ο Υπουργός Επικρατείας έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στο real.gr και έκανε λόγο για κατεπάγγελμα καταστροφολόγους μιας μερίδας των ελληνικών ΜΜΕ αλλά και της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι βγαίνουμε οριστικά από τη Μνημονιακή Επιτροπή τον Αύγουστο του 18. Κύριε Μαριά, εσείς τι πιστεύετε? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 18. Και από εκεί και πέρα είναι η καινούργια σελίδα για τη χώρα. Εκτός επιτροπίας και τα λοιπά. Πείτε μας την άποψή σας. Αλλά αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή σας. Ναι, ναι. Θα απαντήσω ευχαρίστως. Αλλά είναι και επιβεβαιωμένα πλέον και με απαντήσεις του κυρίου Μοσκοβισσή και των άλλων. Ότι όσο είσαι δανειζόμενος από τον ESM, παραμένεις σε αυστηρή εποπτεία του ESM, που είναι ιδιαίτερα σκληρή, μέχρι να πληρώσεις και να ξεπληρώσεις το 75% του χρέους. Το λέγαμε εδώ πριν 1-2 χρόνια. Το απάντησε και επίσημα ο Μοσκοβισσή. Δεύτερον, η έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει, κατά τον κύριο Τσίπρα, ότι θα έχει ελευθερία κινήσεων, δεν πρόκειται να έχει καμία, διότι και το 19 θα ισχύσουν σκληρά μέτρα και το 3,5% τα πλεονάσματα μέχρι το 2022 και πλεονάσματα μέχρι το 2062% κλπ. Άμα βγει από τα μνημόνια και έχει εξουσία, την επόμενη μέρα θα καταργήσει. Λοιπόν, επομένως θα ισχύσει αυτή η εποπτεία, θα ισχύσει μια σκληρή, ναι, μονομερής λιτότητα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ θέλω λίγο για να συμβάλλω στην ενημέρωση και στη συζήτηση, ναι, ναι, να πω ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που μου έκανε εντύπωση πως τη σύσκεψη του Μαξίμου δεν το αξιοποιούν και είναι πλέον η σύγκρουση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του κυρίου Ταγιάννη με τον κύριο Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη πήρε μια απόφαση πριν από 5-6 μέρες και λέει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με πολύ πιο σκληρά μέτρα τα κόκκινα δάνεια και θα πρέπει να κάνουν προβλέψεις στον ισολογισμό τους. Τα νέα κόκκινα. Ναι, τα νέα και τα παλιά, Γιώργο. Εντός 2 ετών ό,τι καταναλωτικά δάνεια υπάρχουν, δηλαδή Πειραιώς Φερρυππίν που πούλησε τα δάνεια 1,2 δις, αν δεν τα πουλούσε, δεν είμαι υπέρ του ότι τα πούλησε, αλλά εξηγώ τι θα συμβεί ή θα συνέβαινε, θα έπρεπε να βρει μέσα σε 2 χρόνια 1,2 δισεκατομμύρια να τα βάλει στον ισολογισμό. Και σε 7 χρόνια να βάλει όλα τα ποσά που έχουν σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια. Ο κύριος Ταγιάννη, επειδή αντέδρασε η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα, δεν είδα τον κύριο Στουρνάρα να αντιδρά στο θέμα αυτό. Είπε ότι αυτά που λέει ο Ντράγκη είναι απίθανα. Ότι θα είπαν οι Ιταλοί για τον Ντράγκη. Βεβαίως. Ναι. Είπαν ότι θα διαλύσει την ουσία και την Ιταλία και τις άλλες χώρες. Και παρενέβη τώρα, αυτό έχει αξία, ο κύριος Ταγιάννη με επίσημη επιστολή
Είπε λοιπόν στον κύριο Ντράγκη πρώτον ότι δεν είναι δικιά του αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίσει τους κανόνες με τους οποίους θα ξεφορτωθούν ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες, ότι σε αυτό είναι συνομοθέτης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά τη μία έννοια και εγώ και ο κύριος Κίτσος συμμετέχουμε στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αρμόδια για τα θέματα αυτά και άρα θα πρέπει και να συζητηθούν εκεί τα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις και τον προειδοποιήσει, αυτό έχει μεγάλη αξία, ότι εάν δεν σεβαστεί τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, το οποίο επιθυμεί ομαλές εξελίξεις και όχι να αρπάξουν τα κοράκια τα σπίτια του κόσμου, θα υπάρχει διαθεσμική κρίση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει στον Ντράγκη ως εδώ και με παρέκει, ότι θα πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις προστασίας των δανειοληπτών. Ο καθένας εδώ έχει τις δικές του απόψεις ποιες πρέπει να είναι αυτές οι θέσεις. Εμείς λέμε για ένα ταμείο σωτηρίας των δανειοληπτών χρηματοδοτούμενο με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα ξέρετε τι μου ήρθε τώρα σε αυτό που λέτε, γιατί σας παρακολουθεί με προσοχή ο κόσμος. Μου στέλνει ένας τηλεθεατής το εξής μήνυμα. Να λέει γιατί με αυτό το επιχείρημα θα γίνουν εκλογές. Ναι. Προσέξτε, για τα κόκκινα δάνεια. Ότι είναι πιθανώς σύγκρουση και τα λοιπά και να κάνουμε εκλογές εδώ. Εγώ λοιπόν για να συνεχίσω... Είναι ένα θέμα που θα ρωτήσω όλους εδώ απόψε. Τις απόψεις και τις παρατηρήσεις. Τις εκτιμήσεις τους για τον χρόνο των εκλογών, φίλες και φίλοι, όμως... γιατί αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Πολύ είναι κάτω στα κρυφά ακόμα. Εγώ την πληροφορία έχω, τη βγάζω στον αέρα. Παρακαλώ. Θα τελειώσω σε ταχύτατα. Ολοκληρώστε, ναι. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Μπορώ να σας δείξω. Έχω ένα μήνυμα σήμερα που μου ήρθε από τον ανταποκριτή του Reuters, ο οποίος ζητάει τη γνώμη μου αν στηρίζω τον Ταγιάννη και, εν πάση περιπτώσει, τι λέω για το θέμα αυτό. Ναι, ναι. Θα σκάσει το θέμα αυτό πολύ πιο σκληρά και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να απαιτήσουν από τον κύριο Στουρνάρα να πάρει θέση και προφανώς μια θέση όπως πήρε η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, να στηρίξει η Ιταλία και ο Στουρνάρα να στηρίξει η Ελλάδα και να αφήσει τη συμπόρευση με τον Ντράγκη. Και από εκεί και πέρα να υπάρξουν απαντήσεις στα θέματα αυτά. Ακούστε, να σας δώσω ένα στοιχείο. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Το είπα χθες στην εκπομπή. Ότι θα αλλάξουν χέρια την επόμενη τριετία περί τα 30 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Ναι. Αυτό έχετε απόλυτο δίκαιο, διότι τα κόκκινα δάνεια που πρέπει να ξεφορτωθούν οι τράπεζες είναι κοντά στα 40 δισεκατομμύρια. Βάζοντας αυτούς τους σκληρές προϋποθέσεις, ο Ντράγκη είναι δεδομένο ότι λέει στις τράπεζες ή ξεπουλήστε τα ή βρέστε 40 δισεκατομμύρια. Πράγμα απίθανο. Το θέμα πλέον δεν είναι να σωθούν οι τράπεζες. Δηλαδή δεν τους λέει πουλήστε τα υποτίθεται σε μια καλή τιμή να έχετε καλό ισολογισμό, αλλά ξεφορτωθείτε τα, δηλαδή δώστε τα στα κοράκια, τα οποία κοράκια θα μπουν μετά να διαλύσουν την κοινωνία. Εμάς η πρότασή μας είναι. Ναι. Τα είπαμε 100 φορές εδώ, το έχουμε πει. Πείτε το πάλι, δεν πειράζει. Εμίλια, δεν πειράζει. Έχω το βίντεο, ναι, ναι. Γιατί έβγαλα ένα βίντεο επειδή μιλάω για τα κόκκινα δάνεια τη Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. 6,5 ώρα στο Αστόρια. 4 Τετάρτου εδώ του 16 έχουμε κάνει την πρόταση ότι βεβαίως πρέπει να εφαρμοστεί το γνωστό μοντέλο το κυπριακό με πρώτα ο δανειολήτης μετά τα φαντ. 4 Τετάρτου πρώτο το είπαμε εδώ και μάλιστα το επικροτούσες και δεύτερο, ναι, ναι, ναι. Από τα λεφτά που θα περισσέψουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το πακέτο των 86 δις, ναι. 4,5 με 5 δις να πάνε στο Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών. Αυτό σημαίνει με το 10% σου βάζω, αλλά και λιγότερο, ότι μπορεί να εξαγοράσει δάνεια της τάξης των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στεγαστικά και από εκεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες να μην χάσουν τα σπίτια τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να γίνουν και πολύ άλλα σημαντικά πράγματα που έχουν και άλλοι συνάδελφοι. Ακούμε από τον κύριο Μαριά με αυτή τη νέα εξέλιξη τώρα. Εδώ τις, έχω και το μήνυμα τις διρεκτίβες του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, του κυρίου Ντράγκη, την απάντηση που πήρε. Και να δούμε τι μέλη γενέστε. Yeah. Πώς είδατε, κύριε Πιλάλη, αυτή την αποκάλυψη που κάνει ο κύριος Μαριάς αυτή τη στιγμή, ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, αυτό που μας λέει ο κύριος Μαριάς, το οποίο είναι εξόχως σημαντικό. Δεν έχω δει πουθενά να έχει δημοσιευτεί κάτι αντίστοιχο. Εγώ μπορεί να μου έχει διαφύγει, αλλά δεν το έχω διαβάσει. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, Για ποιο ακριβώς είπατε, Γι' αυτό που λέει ο Ντράγκη. Ναι. Γι' αυτό που λέει ο Ντράγκη. Και τα Γιάννη, τη σύγκρουση του κ. Τη σύγκρουση που γίνεται. Ναι, εγώ να πω το εξής. Και τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι. Να πω το εξής, ότι καταρχήν θα απαντήσω σε αυτό, αλλά θα ήθελα ο χρόνος που θα έχω να είναι αντίστοιχος του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, διότι έχουν ανοίξει πολλά θέματα. Καλά, και μην βάζετε τώρα περιθώριο. Νοιάζονται αν είσαι ζήτηση. Όχι, έχει σημασία όμως. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι θα μιλήσω, ότι θα μιλήσετε χρόνο συγκεκριμένα. Εδώ δεν είναι κοινοβούλιο, ούτε έχουμε πρόεδρο. Όταν έχουν υποθεί. Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί δεν ξεκινάτε να κάνετε τοποθέτηση, κύριε Πιλάτη. Η τοποθέτησή μου λοιπόν. Αφήστε τα τεχνικά θέματα, τα χειρίζομαι εγώ. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι τεχνικό
θέμα. Όταν ακούγονται τερατολογίες και αποκρίνονται. Απαντήστε. Θα σα απαντήσω. Λοιπόν, για το θέμα των κόκκινων δανείων, λοιπόν, γίνεται μια. Δεν διαφημώνω κανέναν εγώ. Γίνεται. Δεν είπα διαφημώνω. Να έχουμε λίγο χρόνο. Παρέχετε, μιλήστε, μιλήστε. Λοιπόν, για το θέμα των κόκκινων δανείων γίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση και εκτιμούμε ότι όλα τα κτίρια, όλα τα ακίνητα τα οποία θα είναι μέχρι 300.000 δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά του πληστηριασμού. Δείξτε και τον κύριο Κίτσο στον τριπλό. Παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα. Αυτό έχω να πω και να πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας σας κάλυψε κάποια τα οποία δεν έχουν πέσει στο τραπέζι. Είτε αυτό λέγεται, όπως είπατε, για την ΕΙΔΑΠ, είτε για το, λέγεται για το επίδομα, το κοινωνικό εισόδημα, είτε λέγεται για την προστασία της εργασίας, είτε λέγεται για την επιδότηση με πολλά κονδύλια νέων θέσεων εργασίας, είτε λέγεται ενίσχυση τοπική αυτοδιοίκηση αυτές τις μέρες σε πολλή πλευρά, είτε λέγεται εξοδικαστικό συμβιβασμό. Και προσπάθεια ώστε αυτό το πράγμα που ήδη είναι σε πολύ καλό δρόμο να προχωρήσει μέσα από νέες μορφές πλατφόρμας, είτε λέγεται 13 περιφερειακά συνέδρια, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είχαμε κάτω ενδεικτικά, λέω, της Κρήτης, όπου έγινε ένα διεθνές φόρουμ υποστήριξης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Προχθές είχαμε στη Θεσσαλία, που πήγανε μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη και συζητήσανε για τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιφέρειας. Ο στόχος είναι ο τελικός, η συγγραφή ενός συνολικού περιφερειακού σχεδίου. Απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Κύριε Λιάτσο. Ναι. Έχουμε λοιπόν τις καταστροφολογικές προσεγγίσεις, τις οποίες δεν μπόρεσε να αποφύγει και ο κύριος Κίτσος προηγουμένως, ότι θα έρθει τόσο κεφαλικός χώρος από αυτή τη φόρος, από αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εν πάση περιπτώσει η προσπάθεια σε κάθε επαφή, είτε γίνεται Ευρώπη, είτε γίνεται Κίνα, είτε γίνεται Αμερική, είτε γίνεται Ασία, να περιγράψουμε με μελανά χρώματα τα οποία ξεθοριάζουν όμως μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Ναι. Αυτό το καταστροφολογικό. Λοιπόν, η κάθε προσπάθεια λοιπόν στιγματίζεται. Ίση ή ως επικοινωνιακού χαρακτήρα, επικοινωνιακού τα περιφερειακά συνέδρια, επικοινωνιακού όλες οι επαφές που κάνει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του στο εξωτερικό, ή προστρέχουμε, όπως είπε άλλος συνομιλητής. Ίσως είναι προτιμότερη κατά αυτούς τους συνομιλητές η μέθοδος των mails του κυρίου Χαρδούβελη. Όπου με mails δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να κάνεις καμία διαπραγμάτευση και καμία επαφή με τους ηγέτες, με τα emails, κάθεσαι σπίτι σου, και λύνεις και το συγκεκριμένο πρόβλημα. 2,7 δις μέσα, λοιπόν, μέσα σε αυτά μπορούν 2,7 δις άμεσων ξένων κεφαλαίων σε επενδύσεις το πρώτο επτάμηνο του 2017, που αποτελεί ρεκόρδο δεκαετίας, και μια σειρά αποδείκτες. Μια σειρά από έργα που τα είχατε και τα κρατούσατε στα συρτάρια σας και δεν ολοκληρωνόντουσαν, όπως τόσοι δρόμοι οι οποίοι παραδόθηκαν στο κοινό συμφέρον, και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία ξεχνάτε σκοπίμως. Τώρα, είπε ο κύριος Λεπίδας, και συμφωνώ απόλυτα του, ότι σε μια σειρά από ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση και προσφυγή κτλ. Στα ευρωπαϊκά. Να σας θυμίσω. Μεταξύ πολλών άλλων, τις πολλές προσφυγές και ερωτήσεις και παρεμβάσεις που έχει κάνει η Ευρωομάδα και ο κ. Παπαδημούλης ιδιαίτερα για το θέμα της Τουρκίας, μιας και το είχαμε πρόχειρο, ας πούμε. Πριν από 15 μέρες και όχι μόνο, ο αρμόδιος Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε πάλι μήνυμα προς τους Τούρκους ότι θα πρέπει όλες οι χώρες οι οποίες είναι συνταξιακή διαδικασία ή κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να τηρούν όλες τις συνθήκες και αυτά που πρέπει να γίνονται με τις χώρες τις σύμμαχες. Και εν πάση περιπτώσει ότι αν δεν συμβεί αυτό το πράγμα, τότε τα ευρωπαϊκά δικαστήρια μπορούν να ολοκληρώσουν, να παρέμβουν και να παίξουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Εμείς θα προκαλούμε αυτά τα πράγματα. Στο κλίμα το αρνητικό που είπα πριν, να πω. Και κατά τη γνώμη μου, με συγχωρείτε. Πρέπει να ολοκληρώσετε όμως. Να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί οι μονόλογοι. Μονόλογοι, ναι, αλλά. Ολοκληρώστε όμως. Δώσατε τις απαντήσεις. Όχι, όχι, δεν έδωσα. Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα. Παρακαλώ. Ένα τελευταίο. Στα μελανά σημεία, λοιπόν, και χρώματα τα οποία προσπαθούν να αντίσουν την συνεχή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι και σημερινό, διαβάζω στο Twitter, ναι, μήνυμα ή χθεσινό του κυρίου Δένδια, για παράδειγμα. Για όπου θέμα? Με αφορμή, λοιπόν. Το θλιβερότατο γεγονός της δολοφονίας του κυρίου Ζαφυρόπουλου γράφει, λοιπόν, είναι προφανές, λοιπόν, και από αυτό το γεγονός, ο κύριος Δένδιας, το είδα τώρα πριν από λίγο στο διαδίκτυο, ότι εδώ και 2,5 χρονιά, προσέξτε, διανύουμε ένα σταθερό κύκλο βίας και αίματος. Προσέξτε να δείτε. Δηλαδή η καπηλεία, ας πούμε, οποιοδήποτε γεγονότος, ακόμα και ένα τόσο θλιβερού γεγονότος και πολλών άλλων, πυρκαγιές, πετρελοκυλίδες, οτιδήποτε συμβεί, υπάρχει μια απίστευτη καπηλεία από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθεια να βρουν ατζέντα, κύριε Λιάτσο. Δεν υπάρχει ατζέντα. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην προσπάθεια να γίνει. Εντάξει, μαύρο. Κύριε Πιλάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κίτσο, θα έρθω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω πολλά πράγματα να σας πω και θα σας ρωτήσω, έτσι να σας προετοιμάσω λίγο πριν τις διαφημίσεις. Βοήθεια κοινού. Πρώτον, χρόνο. Βοήθεια κοινού, θα πάρετε ό,τι θέλετε. Χρόνο εκλογών.
Γιατί έγινε αλλαγή στο επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε ο κύριος Κικίλιας, ήρθε η κυρία Μαρία Σπυράκη. Είναι δύο θέματα τα οποία θέλω να μας εξηγήσετε τη δική σας άποψη. Και πώς τα είδατε. Πολύ λογική από δημοσιογραφική άποψη η παρέμβασή σας. Ελπίζω να είναι λογική και η απάντηση. Διαφημίσεις 2 λεπτών.